ve Batı Trakya Türk azınlığı ile Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın yaşadığı sorunları da bugün görüşmemizde gündeme getirdik. Ήταν αυτή η αναφορά του Μευλού Τσαβούσογλου στην τουρκική, όπως αποκάλεσε τη μειονότητα στη Θράκη, που πυροδότησε την πρωτοφανή διπλωματική αντιπαράθεσή του με τον Νίκο Δένδια. Δεν πέρασαν τρεις εβδομάδες και η Άγκυρα ρίχνει ξανά λάδι στη φωτιά. Σύμφωνα με το ελεύθεροστύπος.gr, ο Ερντογάν στέλνει λίγο πριν από το μουσουλμανικό Μπαϊράμι τον υφυπουργό εξωτερικών Γιαβού Σελίμ Κιράν για διήμερη επίσκεψη στα απομακοχώρια της Κομωτινής και της Ξάνθης για να απαιτήσει από την Ελλάδα καλύτερες συνθήκες και σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτικών. Συμβουλεύουμε και τους γείτονές μας, εάν πραγματικά θέλουν να ξαναπεράσουν τη γέφυρα που τους συνδέει με την Ευρώπη, να σεβαστούν και τις συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει μια γέφυρα συνεργασίας και φιλίας με την Τουρκία. Αρκεί η Τουρκία να μην εργαλειοποιεί τη μειονότητα. Ο Σελίμ Κιράν που κουνάει τώρα το δάχτυλο είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων τον Μάρτιο του 2020. Σε ανάρτησή του με φωτογραφίες προϊόν τότε της προπαγάνδας της Άγκυρας, σχολιάζοντας τα γεγονότα στον Εύρο, είχε μιλήσει για συνθήκες Auschwitz. Αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι από το Auschwitz αλλά από το Παζαρκουλέ. Η Ελλάδα αρπάζει τα χρήματα, τα τηλέφωνα, τις ταυτότητες και τα ρούχα αθώων μεταναστών που περνούν τα σύνορα και τους επιστρέφει. Η Ευρώπη και ο κόσμος παριστάνουν τις Ρυθροκαμήλους. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες μέσω της Ελλάδος, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και δεν χρειάζονται καμία προστασία ή υπόδειξη ή νουθεσία από την Τουρκία. Θεωρώ την επίσκεψη αυτή όχι πια εθιμοτυπική, άρα παρελκυστική και αντιπερισπασμού στα όσα αυτή τη στιγμή απεργάζεται η Τουρκία.